Σημαίνει απαραίτητα, Μιχάλη, ότι σε περίπτωση εκλογής του κυρίου Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι θα τον στηρίξουν πλήρως. Μια και υπάρχουν όλες αυτές οι διαφωνίες, το είδαμε θέμα. Και στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Ο κύριος Μπούς Τζούνιορ δήλωσε χθες ότι μαζί με τη σύζυγό του δεν ψηφίσανε πρόεδρο, ψηφίσανε απλά το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Είναι αυτά τα αμερικάνικα εκεί που είναι αυτά τα αμερικάνικα, ναι. Όμως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι μιλάμε για μια ανατροπή και ένα αποτέλεσμα εκπληκτικό, διότι τα έβαλε κόντρα στο πολιτικό καθεστημένο, δεν είχε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί του, έκανε τις δικές του γκάφες με τα σεξιστικά και αυτά, τα οποία ουσιαστικά έχασε πόντους νομίζω. Αν ήταν άλλη γυναίκα θα κέρδιζε. Βέβαια, σε μια κοινωνία που είναι συντηρητική και βλέπουμε ότι να προηγείται και βέβαια να προηγείται σημαντικά. Βλέπουμε ένα αποτέλεσμα που είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνεται και στην Ευρώπη, στέλνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό. Η κοινή γνώμη πλέον τίνει να αντιπαθεί τη φτιαχτή εικόνα, τίνει να αντιπαθεί τον καθοσπρεπισμό. Για παράδειγμα, για μένα, εγώ ήμουν της άποψης ότι το πιο πιθανό θα κέρδιζε είναι η κυρία Κλίντον. Το λέω και το παραδέχομαι. Yeah. Έτσι, περίμενα Κλίντον. Όμως, όταν έβλεπα, για παράδειγμα, τον Λεμπρόν Τζέιμς, την Τζένιφερ Λόπες, τον Τζον Μποντζόβι να βγαίνουν και να υποστηρίζουν Κλίντον, αυτές οι μεγάλες διασημότητες που διάγουν την γκλάμουρους ζωή του Χόλιγουντ ή του κατεστημένου του αθλητικού των ΗΠΑ. Αυτό για μένα ήταν μια ένδειξη ότι ίσως δημιουργήσει αποστροφή περισσότερο παρά συμπάθεια στις τάξεις της κοινής γνώμης. Το ίδιο συμβαίνει τελευταία και στην Ευρώπη. Βλέπουμε αντισυστημικά κόμματα να ανεβαίνουν, να κερδίζουν εκλογική δύναμη. Φαίνεται ότι η δομή της διαδικασίας, βάσει της οποίας ο πολίτης στον δυτικό κόσμο επιλέγει, έχει μεταβληθεί και έχει μεταβληθεί σημαντικά. Άρα, ίσως τα επόμενα χρόνια δούμε να μεταβάλλονται και τα πρότυπα των προεκλογικών εκστρατιών και του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφοι απευθύνονται στον κόσμο. Όταν ένας υποψήφιος όπως ο Τραμπ, το μοναδικό όπλο του οποίου ήταν ότι έλεγε αυτά που πίστευε. Και ο κόσμος, φαίνεται αυτό μέσα από δημοσκοπήσεις, εκτιμούσε αυτή την αυθεντικότητα που έβλεπε στο Τραμπ. Μπορεί να λέει κάτι το οποίο να ακούγεται shocking, αλλά είναι αυτό που έχει στο μυαλό του. Αυτόν τον κόσμο φαίνεται ότι τίνει πλέον να το εκτιμά σε σχέση φαίνεται, με βλέποντα εκεί την οθόνη, φαίνεται ότι έχουμε μεγάλο ντέρμπι στην Πενσιλβάνια, που είναι και καθοριστική. Είναι καθοριστική πολιτεία. Καθοριστική πολιτεία, κλειδί πολιτεία. Έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο κύριο Τραμπ. Που σημαίνει ότι αν κλειδώσει και εκεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτηση ποιο θα είναι ο νέο πλανητάρχη. Ιωάννα μου, σε σχέση με την Κύπρο μα τώρα. Μας ενδιαφέρουν, μας αφορά μας όλα αυτά, έτσι. Σίγουρα μας αφορά, αλλά εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσον αφορά στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κυπριακό, αλλά και στα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η πολιτική καθορίζεται από τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι θέσεις του κυρίου Τραμπ για την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι καθόλου γνωστές, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέγαμε πάντα. Κυκλοφορεί και αυτά τα σχόλια, ξέρει λίγο τα πειρακτικά. Ελπίζουμε, λέει, να ξέρει που είναι η Κύπρος, που πέφτει η Κύπρος. Ναι, δεν υπήρξε καμία αναφορά για την Κύπρο. Και είναι έτσι λίγο δύσκολη η χρονική συγκυρία, μιας και τώρα υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη που ενδεχομένως να είμαστε κοντά και σε λύση, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη, και γίνεται αυτή η αλλαγή σκυτάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά, μιας και όπως είπαμε προηγουμένως είναι από τους άλλους θεσμούς που καθορίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η εξωτερική πολιτική. Βέβαια, για να έρθω σε αυτό που είπε και ο Μιχάλης, θεωρώ ότι σε περίπτωση εκλογής του Τραμπ, μιας και έχουμε και σημαντικές εκλογές στην Ευρώπη το 2017, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία, θα επηρεαστούν. Και ακριβώς επειδή ο κόσμος δείχνει έτσι μια αποστροφή προς τη φτιαχτή εικόνα και τη δείχνει στη χώρα που γέννησε τη φτιαχτή εικόνα στην πολιτική, θα επηρεαστούν και ενδεχομένως να έχουμε έτσι ακόμη μεγαλύτερη άνοδο είτε λαϊκιστικών είτε εθνικών είτε εθνικιστικών πολιτικών κινημάτων. Τα πάντα που συμβαίνουν στην Αμερική επηρεάζουν τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι το συζητάμε. Ναι, ψηφίζουν οι Αμερικανοί, αλλά επηρεαζόμαστε όλοι. Ναι. Υπολογίζουν ότι θα έχουμε 8 η ώρα το τελικό αποτέλεσμα. Θα έχουμε και ο διευθυντής σύνταξης του ΣΥΓΜΑ είναι στην Αμερικανική πρεσβεία.
λένε ότι θα έχουμε ανακοίνωση επίσημη γύρω στις 8. Που σημαίνει ότι είμαστε κοντά. Έτσι, κάτι τελευταίο, Μιχάλη μου. Αναφορικά με την Κύπρο, πιστεύω ότι δεν είμαστε καν ένα θράψμα στο πίσω μέρος του μυαλού του κ. Τραμπ. Και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι είδους πολιτική θα ακολουθήσει γενικότερα. Η Κύπρος είναι μια ψηφίδα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Συνεπώς, το τι είδους πολιτική θα επιλέξει να καθορίσει είναι συστημικός ο τρόπος που σκέφτονται οι Αμερικανοί διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τις διάφορες περιοχές του πλανήτη που έχουν σημασία για τα αμερικανικά συμφέροντα. Αν κρίνει ο κ. Τραμπ ότι συνεχίζει να έχει σημασία η Ανατολική Μεσόγειος για τα αμερικανικά συμφέροντα, τότε θα πρέπει να χαράξει μια πολιτική που θα έχει μέσα και την Κύπρο. Νοουμένου φυσικά ότι έχουμε και εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, έχουμε μια Τουρκία αναθεωρητική. Είναι σε μια περίοδο για μας κρίσιμη. Ναι, όμως κάτι άλλο που μπορεί να είναι επίδραση της ενδεχόμενης, διαφαινόμενης μάλλον εκλογής του κ. Τραμπ, είναι ότι η περιοχή έκλεινε προς την ανάπτυξη ανεξάρτητων ατζεντών στις εξωτερικές πολιτικές χωρών όπως η Τουρκία και το Ιράν, λόγω της υποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράκ και το Αφγανιστάν επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα αυτοί οι παράγοντες έχουν την αίσθηση ότι θα μπουν σε μια στάση αναμονής για να δουν τι είδους πολιτική μπορούν να αναμένουν από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στην περιοχή ως ηγέτιδα δύναμη με δυναμικό πάτημα στις μάχες που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Συρία και στο Ιράκ. Αυτό λέει ο Τραμπ. Ή θα συνεχιστεί, αυτό λέει ο Τραμπ, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, κατά τη γνώμη μου, η επιλογή Ομπάμα δεν ήταν μόνο θέμα φιλοσοφίας εξωτερικής πολιτικής, το να επιλέξει να υποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή. Ήταν και συστημικό θέμα. Ήταν υποχώρηση λόγω αδυναμίας των ΗΠΑ να συνεχίσουν να στέκονται εδώ με την ένταση και τα στρατεύματα που είχαν εδώ επί προεδρίας George Bush. Συνεπώς, θα πρέπει να σταθμίσει την προσωπική αντιλήψεις με τους συστημικούς παράγοντες που έρχονται απ' έξω και καθορίζουν η αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο κ. Τραμπ. Και εκεί θα δούμε ποιο θα είναι το κοκτέιλ. Το τελικό. Και θα δούμε και τις εξαγγελίες του γύρω από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που εκκρεμούν αυτή. Αν μπορώ να πω κάτι αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι ο κύριος Τραμπ όμως θέλει περισσότερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ παρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που συνέχεια λέει ότι επομίζονται το αμυντικό κόστος. Είναι αυτό που ήθελε να ακούσει ο Αμερικανός ψηφοφόρος. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο που ο Μπαράκ Ομπάμα δεν μπήκε σε ένα πιο σε πόλεμο, όπως έκαναν οι προκάτοχοι του. Τη στήριξε, αλλά όχι στο βαθμό που ίσως να θέλανε οι δημοκρατικοί. Τη στήριξε και εγώ, αυτό πιστεύω, ότι τη στήριξε πολύ. Αλλά το ότι δεν μπήκε ο Μπαράκ Ομπάμα στους πολέμους όπως μας είχαν συνηθίσει οι προκάτοχοί του. Άλλη φιλοσοφία. Και δεν ξέρουμε αν υπάρξει έτσι μια πιο μεγάλη εμπλοκή. Πού θα καταλήξουμε, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι αυτοί οι καινούργιοι πόλεμοι, οι διόμορφοι πόλεμοι με την τρομοκρατία είναι σαν να κυνηγάς ανεμόμυλους. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις το τέλος. Άρα πάλι οδεύουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Νομίζω οι επόμενες μέρες θα δείξουν και πολλά, έτσι, θα απαντήσουν σε πολλά ερωτήματα από αυτά που σήμερα μπορεί να υπάρχουν στο λόγο. Οι επόμενοι μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας. Και εμείς το ίδιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις εκλογές να δούμε και το αποτέλεσμα, αλλά και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα. Σχεδιασμένα για την ασφάλειά σας, τα ελαστικά Bridgestone προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα για απόλυτο έλεγχο. Bridgestone, ο νούμερο 1 κατασκευαστής ελαστικών στον κόσμο. Πέσουμε στον Αρχιμίδη! Πού είναι? Είναι μέσα! Εγώ ήρθα με το σχολείο μου. Εγώ έκανα τα γενέθλια μου όμως. Είσοδος είναι 7 ευρώ. Πληρώνουν μόνο τα παιδιά. Τηλέφωνο 7078-87.
Για τις στιγμές που ο πονοκέφαλος δεν με αφήνει σε ησυχία, έχω πάντα μαζί μου Αλκοφέν. Το Αλκοφέν με την καινοτόμο σύνθεσή του αρχίζει να ανακουφίζει μέσα σε λίγα λεπτά. Και πολύ γρήγορα, ρε παιδί. Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.